Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μέρη Παπασπύρου, ετοιμάζει το συμπληρωματικό πόρισμα για το ΚΕΛΠΝΟ, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται οι διορισμοί που γίνονταν στον συγκεκριμένο φορέα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν. Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε η κυρία Παπασπύρου, αναφέρεται στο σκανδαλώδη τρόπο με τον οποίο έγινε προσπάθεια να συγκαλυφθούν στοιχεία, αποδείξεις και έγγραφα, που όμως τελικά βρέθηκαν στον τεράστιο αριθμό των κατηγορουμένων, των μαρτύρων και των εγγράφων, και ελπίζει πως ως το τέλος του χρόνου όλες αυτές οι υποθέσεις θα έχουν λήξει. Όσο για το εάν βρίσκονται πολιτικά πρόσωπα πίσω από το σκάνδαλο του ΚΕΛΠΝΟ, δηλώνει αναρμόδια να το βεβαιώσει, καθώς ελέγχει μόνο δημοσίους υπαλλήλους. Κυρία Παπασπύρου, ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε εδώ στο Checkpoint για άλλη μια φορά. Μαθαίνουμε τώρα ότι είσαστε στο τελικό στάδιο της σύνταξης του πορίσματος του δεύτερου για το ΚΕΛΠΝΟ και μαθαίνουμε ότι έχετε ευρήματα στο σκληρό δίσκο, γιατί ψάχνατε τα έγγραφα, όπως μας είχατε πει, τα βρήκατε τελικά και έτσι συντάσσετε αυτό το πόρισμα. Ναι, καθυστερήσαμε. Το πόρισμα ήταν έτοιμο, αλλά την Πέμπτη που μας πέρασε, μας ήρθαν από τη Διεύθυνση Κλινολογικών Ερευνών οι πραγματογνωμοσύνες από την κατάσχεση που είχε γίνει το καλοκαίρι τον σερβερ του ΚΕΛΠΝΟ. Όντως υπάρχουν μέσα πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν πολύ για την εξέλιξη όλης της υποθέσεως του ΚΕΛΠΝΟ. Ορισμένα εξ αυτών αφορούσαν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έπρεπε να δοθούν τα αντίγραφα αυτά σε όσους ελέγχονται για να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, να τα μάθουν αυτά. Πόσοι ελέγχονται προς το παρόν για τις πρώτες υποθέσεις? Για τις πρώτες υποθέσεις είναι γύρω στα 6 άτομα. Ελέγχονται 6 άτομα, βεβαίως πολίτες, όχι πολιτικά όχι, πρόσωπα. Όχι, μα εγώ δεν ελέγχω πολιτικά γιατί πρόσωπα. Γιατί δεν μπορείτε να ελέγξετε δεν μπορώ, πολιτικά δεν έχω, ελέγχω. Εγώ ελέγχω τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν ελέγχω κανέναν άλλον. Εντάξει. Τώρα, από αυτά τα έγγραφα που βρήκατε, δεν μπορείτε να μας πείτε το περιεχόμενο, το καταλαβαίνω, αλλά η οσμή που σας δίνεται, ποια είναι? Ενισχύεται το πόρισμα το πρώτο και το συμπληρωματικό πόρισμα, ενισχύονται αυτά στα οποία είχαμε καταλήξει, έρχονται και μας επιβεβαιώνουν τα έγγραφα αυτά. Εάν είχαμε μείνει εκεί μόνο στους διορισμούς, εντάξει. Θα ήταν μια απιστία, απλή, αλλά είναι ο τρόπος που μετά ενήργησαν για να καλύψουν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπήρξε και συγκάλυψη δηλαδή. Ακριβώς. Ο τρόπος της συγκάλυψης και πώς μπορέσαμε να τα βρούμε αυτά και να τα ανακαλύψουμε. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πόρισμα, το συμπληρωματικό πόρισμα. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό θα το στείλετε εσείς και στη Βουλή, καταλαβαίνω. Μπορεί και ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας αλλά και στην κυρία του Λουπάκη. Άμεσα, θα φύγει άμεσα το πόρισμα. Μόλις ληφθούν οι εξηγήσεις των ελεγχομένων, θα πάει κατευθείαν στην εισαγγελέα. Έπονται όμως και άλλα πορίσματα για πάρα τα επικοινωνιακά. Πάρα πολλά. Δεν είναι ένα-δύο. Το ΚΕΛΠΝΟ έχει πάρα πολλά πορίσματα. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει ενιαία ο έλεγχος, γιατί δεν θα υπήρχε δικαστήριο να δικάσει. Δεν θα μπορούσε να το δικάσει. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε τον... Γιατί, με συγχωρείτε, γιατί το λέτε αυτό? Είναι μεγάλος ο αριθμός θα είναι των κατηγορουμένων, μεγάλος ο αριθμός των μαρτύρων και... Πώς θα ελέγξεις 300.000 έγγραφα μέχρι στιγμής? Μπορεί να τα ελέγξει ένα δικαστήριο και να προχωρήσει? Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για πόσους εμπλεκόμενους, ας το πούμε έτσι, εμπλεκόμενους. Αυτά θα βγαίνουν σε υπόθεση-υπόθεση. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 10 φάκελοι που αφορούν τον ΚΕΛΠΝΟ, τουλάχιστον. Πολύ περισσότεροι. Πολύ περισσότεροι. Ήρθαν εδώ βουλευτές της Εξεταστικής Επιτροπής. Και τους είπατε σε σχέση με τη ζημιά, ότι η ζημιά υπολογίζεται, σε σχέση με τους φακέλους βέβαια που ερευνάτε εδώ και αφορούν δημοσίους υπαλλήλους, υπολογίζεται λοιπόν αυτή η ζημιά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει καταγραφεί σε αυτή την επιτροπή την εξεταστική. Πού το βασίζεται αυτό? Όταν μίλησα υπάρχει μεγαλύτερη ζημιά, εννοώ εντάξει ότι ναι μεν θα ελέγξεις τα έσοδα-έξοδα του ΚΕΛΠΝΟ και θα δεις ακριβώς τι έχει καταγραφεί. Δεν υπάρχουν βέβαια και βιβλία και αυτά για να τα βρούμε. Τα βρίσκουμε από διάφορα έγγραφα που έχουμε βρει. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στα τιμολόγια μετά που ελέγχουμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, τα περισσότερα είναι εικονικά. Ήδη έχει παραπεμφθεί
άτομο, ήταν πρόεδρος του Κελπνό, αν θυμάμαι, για εικονικά τιμολόγια 1.390 τόσο. 1.390 εκατομμύρια ευρώ. Τι αφορούσαν, θυμάστε? Δεν το θυμάμαι γιατί δεν το έλεγξα εγώ. Ναι. Ήταν παλιός έλεγχος του 6, 7, 8 τότε νομίζω, 9. Και απεδείξαν ότι τα τιμολόγια αυτά ήταν εικονικά. Η υπόθεση Νοβάρτης. Ναι. Είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει, ναι, το Πανελλήνιο. Το ξέρω. Η υπόθεση Νοβάρτης είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Προχωράει πάρα πολύ καλά όμως. Είναι ένα ξεχωριστό κλιμάκιο για την Νοβάρτης. Εκείνο που μας έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό που υπόθηκε στην Επιτροπή πάλι την Εξεταστική, γιατί το ξέρουμε, για αυτή την τρύπα για χρήματα τα οποία δεν ξέρουμε πού πήγαν. Μία τρύπα στο Κελπνό. Ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν χρήματα. Τι σημαίνει αυτή η τρύπα στο Κελπνό? Θέλετε να μας το εξηγήσετε? Ναι. Βρήκαμε λοιπόν ότι έχει πάρει μία X χορηγία το Κελπνό. Δεν υπάρχουν πρακτικά της εποχής εκείνης που να λένε πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά τελειώνουν. Όταν έχουν πάρει τα έγγραφα και δεν υπάρχουν τα έγγραφα, το πρωτόκολλο δεν υπάρχει. Έχει χαθεί. Να ξέρουμε πού πήγανε, προσπαθούμε με τα τιμολόγια που έχουν κατασχεθεί από τότε να τα βρούμε. Να βρούμε πού έχουν πάει. Αφού βρίσκουμε τιμολόγια της εποχής εκείνης και βλέπουμε από πού έχουν, πού πάνε αυτά τα χρήματα, μετά τα εξετάζουμε αυτά τα τιμολόγια. Είναι κανονικά ή είναι εικονικά? Πότε υπολογίστε να λήξουν όλα αυτά? Τώρα πια που έχει συγκεντρωθεί το υλικό όλο. Εμείς τι το κάναμε το υλικό? Το υλικό όλο έχει περαστεί σε κομπιούτερ, έχουν σκαναριστεί τα έγγραφα πια, έχουν περαστεί μέσα στα κομπιούτερ και από εκεί γίνεται ο έλεγχος πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Όλο αυτό το υλικό λοιπόν μαζεύτηκε, γιατί σας μιλάω τώρα για 300.000 σελίδες έγγραφα. Είναι τεράστιος όγκος. Για το Κελπνό μιλάω. Μόνο για το Κελπνό. Μόνο για το Κελπνό. Αυτά λοιπόν ελέγχονται πια, έχουμε καταλήξει ποιες είναι οι υποθέσεις. Ξεκινάνε δύο-τρεις επιθεωρητές, ελέγχουν την κάθε υπόθεση ξεχωριστά και μετά όλοι μαζί κάνουν τον τελικό έλεγχο για να βγει το πόρισμα και ο καθένας κατά λόγο αρμοδιότητος υπογράφει. Πιστεύουμε ότι τώρα πια ήρθε η ώρα να αρχίσουν να βγαίνουν τα πορίσματα. Δηλαδή θα θέλεις ένα μήνα να το φτιάξεις το πόρισμα και να το βγάζεις, γιατί το υλικό υπάρχει πια. Μπορούμε να πούμε ότι ως το τέλος του χρόνου θα έχουν λήξει. Ως το τέλος του χρόνου θα έχουν λήξει τα περισσότερα. Τα περισσότερα. Ναι. Καταλάβατε, ο οικονομικός διαχειριστικός, σας λέω τώρα, είναι έτοιμος για τα δύο χρόνια. Ναι. Έχουμε από το 2011 έως το 2015. Μετά, προσέξτε να δείτε, θα συνεχιστούν οι έλεγχοι. Μου λένε ότι δεν κάνω έλεγχο για μια εταιρεία φύλαξης του Κελπνό. Ποιος σας είπε ότι δεν κάνω έλεγχο? Έχει βγει εντολή έλεγχου, αλλά αυτή η εταιρεία ερευνάται η σχέση της και από το παρελθόν. Γιατί δεν ήταν, δεν την πήραν τώρα. Ήταν από το παρελθόν. Δεν θα ερευνηθεί το παρελθόν για να έρθουμε στο παρόν? Θέλω να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι όλα αυτά που περιγράφουμε τώρα θα μπορούσαν να έχουν γίνει χωρίς να υπάρχει ένας συντονισμός από κάποιον. Εσείς βέβαια δεν ελέγχετε πολιτικό πρόσωπο, ελέγχετε μόνο τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά πώς έγιναν όλα αυτά? Θέλω μία γενική σας κρίση. Συντονιστής όλα αυτά δεν υπήρχε. Δεν θα τα βρω. Αυτά, ξέρετε κάτι, όταν θα απαγγελθούν οι κατηγορίες, τότε και οι κατηγορούμενοι πιστεύω θα μιλήσουν. Εντάξει. Δεν θα πάρει καθένας τέτοιο βάρος πάνω του. Εντάξει. Όταν απαγγελθούν και αν απαγγελθούν κατηγορίες.